Que es la simulación. Τι είναι η βιομοριακή προσομοίωση? Πώς μπορεί αυτός ο τομέας, ο συνδυασμός δηλαδή βιολογίας και υπολογιστών, να μας βοηθήσει να μελετήσουμε καλύτερα ασθένειες όπως ο COVID-19 και να αναπτύξουμε νέες θεραπείες? Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να απαντήσουν οι Ευρωπαίοι επιστήμονες με τη βοήθεια πανίσχυρων υπερυπολογιστών. Και πολλά άλλα ερευνητικά ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη, έτσι και αυτό εδώ στη Βαρκελόνη, ψάχνει να βρει τα αδύναμα σημεία του SARS-CoV-2, έτσι ώστε να δημιουργηθούν στη συνέχεια το εμβόλιο και η θεραπεία αντιμετώπισης του. Μοριακοί βιολόγοι ασχολούνται με μια πληθώρα άγνωστων παραγόντων εδώ. Πώς πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί ο ιός, πόσο σημαντική θα είναι η μόλυνση των ζώων που είναι κοντά μας, μέχρι ποιο σημείο μπορεί κάποιο από αυτά τα ζωικά είδη να γίνει μακροχρόνια ή οικοί δεξαμενοί? Πώς μπορούμε να βρούμε νέο φάρμακο για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό? Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών εμβολίων? Προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, οι επιστήμονες στράφηκαν σε αυτόν τον υπερυπολογιστή που ονομάζεται Mare Nostrum. Η τέταρτη έκδοσή του μπορεί να κάνει 11.000 τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Ο υπολογιστής υψηλής απόδοσης έχει ήδη βοηθήσει εκατοντάδες ερευνητές σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή ή τα βαρύτικα κύματα. Τώρα βοηθά στην έρευνα για το SARS-CoV-2. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ερευνητές να περιγράψουν τα προβλήματά τους με έναν εύκολο διεξοδικό τρόπο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του υπερυπολογιστή, δουλεύοντας σε παράλληλα project και να πάρουν γρήγορες απαντήσεις. Αυτή η επιστημονική συνεργασία κατέστη δυνατή χάρη στο Κέντρο Αριστείας της Υπολογιστικής Βιομοριακής Έρευνας της Στοκχόλμης, όπου οι υπολογιστές, η βιολογία και η βιοφυσική συναντιούνται για να προσφέρουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τη βιομηχανία ιατρικά επιτεύγματα στον τομέα των θεραπείων και των εμβολίων. Η μοριακή προσομοίωση και ανάπτυξη μοντέλων χρησιμοποιούνται ήδη εδώ για τη μελέτη του ρόλου των πρωτεϊνών των διαφορετικών ιών σε διάφορες λοιμώδεις νόσους. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε χωρίς υπολογιστές. Μας βοηθούν να δούμε πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε στα πειράματα. Για παράδειγμα, πώς τα λιπίδια διαχέονται γύρω από τις πρωτεΐνες. Δεν είναι δομή. Τα λιπίδια κινούνται διαρκώς. Καμία άλλη πειραματική μέθοδος δεν μπορεί να βρει κάτι τέτοιο. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η προσβασιμότητα, δηλαδή η προσπάθεια να αναπτύξουμε εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται ευρέως και μπορούν να παράσχουν ακριβείς απαντήσεις στους ερευνητές. Η πληροφορική στην επιστήμη είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Οι επιστήμονες χρειάζεται να σχεδιάσουν περίπλοκους αλγόριθμους για να εκφράσουν την επιστήμη με όρους, ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να κάνουν υπολογισμούς και να παράσχουν απαντήσεις. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε περίπλοκους αλγόριθμους, οι οποίοι κάνουν τις εφαρμογές λογισμικού πανίσχυρες αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκες. Η μεγάλη πρόκληση είναι να κάνουμε αυτές τις πανίσχυρες εφαρμογές πολύ φιλικές για τον χρήστη. Θα μπορέσουν οι υπερυπολογιστές να βοηθήσουν στη δημιουργία των μελλοντικών εμβολίων και των θεραπείων? Είναι θέμα χρόνου, σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτού του project. Δώστε μας 5-10 χρόνια και οι υπολογιστές θα είναι ο βασικός παράγοντας στο μέλλον για τη δημιουργία νέων φαρμάκων, όταν θα χρειάζεται να τα βρούμε μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά η δουλειά που γίνεται τώρα σε όλη την Ευρώπη συμβάλλει καθοριστικά στο να το πετύχουμε.